Είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι σημαίνει αυτή η ημέρα, πώς πρέπει να την διαχειριζόμαστε οι πολίτες, αλλά πώς πρέπει να την διαχειριζόμαστε και οι γονείς που μεγαλώνουν με τους αυριανούς πολίτες. Ναι. Να πω καταρχήν, επειδή είδα προηγουμένως και κάποια πλάνα από μία έτσι εξαιρετική εκδήλωση που έγινε προχθές την Παρασκευή στο Εσπερινό Επάλο Οριστιάδας και μας είχαν καλεσμένους. Τέτοιες δράσεις πραγματικά είναι συγκινητικές και θα έλεγα επειδή απευθύνονται σε νέους ανθρώπους και σε γονείς στην προκειμένη περίπτωση που ήταν οι περισσότεροι στο Εσπερινό ΕΠΑΛ ή σε μελλοντικούς γονείς που θα είναι σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι το πιο ουσιαστικό και πιστεύω ότι έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τις μελλοντικές γενιές και την κοινωνία μας. Θα ήθελα βέβαια στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή του Δευτέρου Λυκείου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος με φώναξε, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ την Τετάρτη, και να τους ευχαριστήσω για την εκδήλωση που κάνουν για τα θέματα της έμφυλης βίας και για την Ελένη μας φυσικά. Ναι. Και βέβαια αυτό που είπατε προηγουμένως, κύριε Σταυρίδη, είναι ότι πρέπει πρώτα απ' όλα, όχι μόνο ως γονείς, έτσι, ή εν δυνάμει γονείς, αλλά πάνω απ' όλα ως άνθρωποι να δούμε αυτό το ζήτημα τόσο των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας, αλλά και το πώς θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πιστεύετε, όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε αυτή τη συγκλονιστική περιπέτεια πραγματικά, πιστεύετε ότι τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο, υπάρχει πραγματική ενημέρωση και υπάρχει ευαισθητοποίηση και των ανθρώπων, αλλά και των οικογενειών κατά της βίας των γυναικών? Έχουν γίνει βήματα μπροστά? Ναι, κύριε Σταυρίδη, αυτό που έχω ξαναπεί θα το ξαναπώ και πάλι. Γίνονται κάποια δειλά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση που είπατε, της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων, της κοινωνίας γενικότερα, αλλά όμως οι γυναικοκτόνοι ή αυτοί τουλάχιστον που λέγονται καταπιεστές των γυναικών αυξάνονται με γεωμετρική ταχύτητα. Ενώ δηλαδή τα αρμόδια υπουργεία τρέχουν με ρυθμούς χελώνας για να προλάβουν και να θεσμοθετήσουν και να νομοθετήσουν, οι εγκληματίες τους προσπερνούν και οι κακοποιητές τρέχουν με ρυθμούς γεωμετρικής ταχύτητας. Τώρα αν μπορέσουν το ένα να προλάβει το άλλο με αυτές τις ταχύτητες, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα καταφέρουμε απολύτως τίποτα ή θα είναι μηδαμινά τα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν ακόμα περισσότερες και πιο άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες και δράσεις από την πολιτεία. Έβλεπα, διάβαζα ένα κείμενο το οποίο είχε να κάνει με την εκδήλωση την οποία πήγατε στο Νυχτερινό και λέγατε ότι δεν πρέπει οι οικογένειες να μεγαλώνουν τα παιδιά στα πρότυπα των ταΐδων. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα των προηγούμενων ετών. Παραμένει και σήμερα, πιστεύετε? Παραμένει γιατί ο γονιός παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο. Τόσο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό που αναφερόμαστε για τις γυναικοκτονίες και γενικά για την έμφυλη βία και καταπίεση, αλλά και θα έλεγα ίσως και γενικότερα για τη βία, τον εκφοβισμό και τον σχολικό εκφοβισμό. Η πηγή, θα έλεγα, η μεγαλύτερη πηγή και η πιο μεγάλη και σημαντική αυτού του κακού είναι ο γονιός. Είτε όταν υπάρχει μια μάνα που είναι αδιάφορη, που δεν αγαπάει πραγματικά το παιδί της και δεν δένεται συναισθηματικά με το παιδί της, είτε ένας πατέρας ο οποίος είναι καταπιεστής ή λείπει και απουσιάζει διαρκώς και δεν ενσκύπτει στα προβλήματα του παιδιού του, είτε επιβραβεύει τέτοιες νοοτροπίες και πρακτικές του λεγόμενου ΝΤΑΗ, επόμενο είναι να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα δυστυχώς. Και αυτό το κακό γίνεται μεγαλύτερο όταν αυτοί οι γονείς που είναι γονείς θητών, δηλαδή αυτοί που καταπιέζουν, αυτοί που εκφοβίζουν, όταν δεν ακούν τους εκπαιδευτικούς, όταν τους συμβουλεύουν οι εκπαιδευτικοί και αυτοί σφυρίζουν παγερά αδιάφορα ή πολλές φορές μάλιστα επιτίθενται και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε δει στο παρελθόν να γίνονται και συγκεκριμένες καταγγελίες και προσπάθειες για να έρθουν να προσπαθήσουν να σωθούν κάποιες γυναίκες, οι οποίες, ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, υπάρχει αυτή η βία η οποία γίνεται άπαξ και δημιουργεί το κακό
Και υπάρχει και η συνεχιζόμενη βία μέσα στις οικογένειες από ανθρώπους οι οποίοι κακοποιούν και μέσα στο ίδιο το σπίτι. Από όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την εμπειρία, σας προσέγγισε εσάς, τη σύζυγό σας, κάποια γυναίκα για να σας καταγγείλει ένα τέτοιο περιστατικό? Και αν συνέβη, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό αυτό που έχει η βία μέσα στο σπίτι? Μας έχουν προσεγγίσει για όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 περίπου σχεδόν χρόνια, ακριβώς σαν σήμερα, 5 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν περιπτώσεις που μας έχουν προσεγγίσει, είτε επειδή έχουν πέσει θύματα βιασμών, είτε επειδή υπάρχει κάποια κακοποιητική συμπεριφορά. Βέβαια, εμείς αυτό που μπορούμε να συμβουλέψουμε, να ενθαρρύνουμε, να ενδυναμώσουμε τις οικογένειες αυτές, τις γυναίκες αυτές, να προχωρήσουν σε κάτι περισσότερο και να τους δώσουμε κάποια τηλέφωνα, είτε μέσων ενημέρωσης, πανελλαδικών μέσων ενημέρωσης, είτε κάποιων γνωστών μας δικηγόρων, για να μπορέσουν να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες. Πρέπει σίγουρα να το κάνουν, το πιο σημαντικό είναι η ενθάρρυνση της κάθε κακοποιημένης γυναίκας. Πείτε μου τώρα, πάω σε κάτι πιο καθημερινό αλλά ουσιαστικό. Επίσης υπάρχει η πληροφορία τις τελευταίες ώρες ότι κινείστε κι εσείς νομικά ξανά σε μια αγωγία δικοπραξία σε βάρος των δολοφόνων του παιδιού σας. Τι ακριβώς είναι αυτό? Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Μετά από κάθε ποινική διαδικασία ακολουθείται από τα θύματα και τις οικογένειες των θυμάτων η αστική διαδικασία. Βέβαια, όλα αυτά είναι σύμφωνα με την νομοθεσία και πάντοτε και σε συμβουλή και συνεργασία με τους δικηγόρους μας. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τόσο τον κύριο Γκιουγκή που έχει αναλάβει και το αστικό αυτό κομμάτι, αλλά και το ποινικό που ήταν μαζί με τον κύριο Κούγια, οι οποίοι ήταν αμυστοί όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και στον Άριο Πάγο που κατέφυγαν οι δράστες, οι εγκληματίες φυλακισμένοι πλέον. Και ξέρετε, το πιο εύκολο είναι όλοι αυτοί οι εγκληματίες να προσφεύγουν στον Άριο Πάγο, γιατί στην ουσία είναι για αυτούς αυτή η διαδικασία δωρεάν, μιας και το κράτος τους παρέχει νομική εκπροσώπηση δωρεάν. Δηλαδή με τα χρήματα τα δικά σας, με τα χρήματα τα δικά μου, έτσι μέσα από τη φορολόγηση να πληρώνουμε τους δικηγόρους των δολοφόνων και βιαστών του παιδιού μας. Είναι μια ηθική δικαίωση. Να πω μόνο σε αυτό το σημείο ότι κατά πάσα πιθανότητα και οι υπόλοιπες οικογένειες, από όσων γνωρίζω, με θύματα γυναικοκτονίες που υπάρχουν και γνωρίζουμε και μιλάμε, φυσικά όταν θα τελεσιδικήσουν στο εφετείο τουλάχιστον, θα προχωρήσουν και αυτοί σε ανάλογες κινήσεις. Θα είναι μια ηθική δικαίωση για εσάς όταν τελειώσει και αυτό το κομμάτι? Δεν θα το έλεγα δικαίωση. Δικαίωση δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ. Η ηθική δικαίωση ήταν με την απόφαση την ομόφωνη, τόσο πρωτόδικα όσο και στο εφετείο, και αναμένουμε τώρα πλέον και την απόφαση του Αρείου Πάγου, που υπάρχει η εισαγγελική φυσικά εισήγηση για να παραμείνουν όσα έχουν όλα αυτά που έχουν αποφασιστεί και στο εφετείο. Το ηθικό κομμάτι έχει να κάνει με το εξής, ότι με αυτήν τη διαδικασία στρεφόμαστε τόσο στους εγκληματίες που είναι οι άμεσοι αυτούργοι, κύριε Σταυρίδη, αλλά και στους έμεσους ηθικούς αυτούργους που είναι οι γονείς, που προείπα και ανέλησα προηγουμένως το ρόλο των γονιών, και ειδικά για αυτούς τους γονείς, τους συγκεκριμένους, όταν οι εκπαιδευτικοί τους τόνιζαν την επιθετικότητα και την παραβατικότητα των παιδιών τους, αυτοί όχι μόνο σφύριζαν αδιάφορα, αλλά πήγαιναν και έβριζαν και έφτυναν και εκβίαζαν τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό και άλλαξαν 5 και 6 σχολεία στην διάρκεια της εκπαίδευσης τους. Τώρα, αυτό είναι ένα δύσκολο διήμερο για εσάς. Σήμερα και αύριο. Αύριο έχουμε το μνημόσυνο της Ελένης στο Δημότυχο. Έτσι. Δεν ξέρω τι πρέπει να σας ρωτήσω. Κάθε μέρα, κύριε Σταυρίδη, είναι δύσκολη για μας. Είναι κάθε μέρα. Και δεν μπορεί κανένας να καταλάβει αυτόν τον πόνο που βιώνουμε. Όχι μόνο εμείς, οι γονείς της Ελένης, αλλά και όλοι οι γονείς που έχουν χάσει τόσο άδικα τα παιδιά τους. Και βασανιστικά στην προκειμένη περίπτωση για την Ελένη μας. Κάθε μέρα είναι το ίδιο βασανιστική, δυστυχώς. Απλά η μέρα αυτή που συμπληρώνονται αύριο 5 χρόνια, έτσι, είναι πιο δύσκολη. Όπως και η μέρα των γενεθλίων του παιδιού μας. Όπως και η μέρα γιορτής του παιδιού μας. Είναι μέρες δύσκολες. Ακόμα πιο δύσκολες μάλλον. Και όποιος θέλει να βιώσει αυτά που περνάμε, ας έρθει να τον φιλοξενήσουμε, γιατί είμαστε πολύ φιλόξενοι εδώ,
Έτσι, το σπιτικό μας είναι πάντα ανοιχτό, όχι μόνο για την πρόεδρο της Δημοκρατίας ή για τον Πρωθυπουργό, αλλά για κάθε έναν και πολλούς συναδέλφους σας που έχουμε φιλοξενήσει στο σπίτι μας. Και έχουν έρθει πολλοί απλοί άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας και μας έχουν επισκεφτεί. Αν όμως μείνουν κάποιες μέρες εδώ στο σπίτι μας και ζήσουν μαζί μας, θα βιώσουν και αυτοί μια κατάσταση τραγική.